Αχ, παρόλο που αυτός ο φωτισμός εδώ δεν με κολακεύει καθόλου, θα το κάνω εδώ αυτό το βίντεο, διότι εδώ βολεύει, το έχω ακουμπήσει πάνω στο τζάκι και έχω τα χεράκια μου ελεύθερα και μπορώ να μιλάω και να εκφράζομαι ελεύθερα. Σε αυτό το βίντεο θα σας μιλήσω για την εμπειρία μου στην Ιταλία. Όσοι με γνωρίζετε, όσοι με ακολουθείτε, ξέρετε πολύ καλά ότι από τον Απρίλιο του 2022 πήρα μια απόφαση η οποία μέχρι στιγμής με έχει αποζημιώσει με χιλιάδες εμπειρίες και αναμνήσεις. Άλλαξα τη ζωή μου και έφυγα από τη Δράμα, όπου είχα καθίσει τα χρόνια του κορονοϊού μαζί με τους γονείς μου, μέχρι να οργανώσω λίγο τη ζωή μου, να δω τι θα γίνει και με τους εμβολιασμούς. Ήταν μια περίοδος 2,5 ετών περίπου που ήταν αρκετά μονότονη. Σκεφτείτε τώρα, αφού είχα γυρίσει σχεδόν όλη την Ευρώπη και κάποιες χώρες της Ασίας, αναγκάστηκα να περιοριστώ ξανά στο εφηβικό μου δωματιάκι, στο χωριό, στη Δράμα, σε μια μικρή πόλη, όπου γυρνώντας μετά από τόσα χρόνια δεν είχα και φίλους. Κάποια στιγμή λοιπόν έπηξα και βαρέθηκα πάρα πολύ άσχημα εκεί στη Δράμα. Πήρα την απόφαση να μαζέψω χρήματα από την εργασία μου και να μετακομίσω στην Ιταλία. Δεν ήθελα να πάω στη Βόρεια Ιταλία διότι ο καιρός είναι πολύ κρύος και έχει πολύ υγρασία και προτίμησα τη Νότια Ιταλία και μάλιστα προτίμησα να πάω και επέλεξα να πάω οδικός με το αυτοκίνητό μου. Ξεκίνησα από τη Δράμα, έφτασα στη Βέρεια όπου διανυκτέρευσα ένα βράδυ, θυμάμαι, με πολύ χάλια καιρό και κρύο. Ήταν το πρώτο δεκαήμερο του Απρίλη του 22, ακόμα χειμώνας έτσι και κρύο στην Ελλάδα. Μετά πήγα λίγο στο Μέτσοβο, λίγο στα Γιάννενα, μετά Ιγουμενίτσα όπου πήρα το καράβι της Grimaldi Lines και ταξίδεψα όλο το βράδυ. Θυμάμαι μπήκα στο καράβι 12.30 ώρα μετά τα μεσάνυχτα και είχα μια καμπίνα όπου κοιμήθηκα κάποιες ώρες αλλά ξύπνησα γεμάτος ενθουσιασμό και χαρά κατά τις 6 ώρα το πρωί για να μπορέσω να δω τις ακτές της Ιταλίας έτσι όπως θα κοντοζυγώνει και θα φτάνει το καράβι στην Ιταλία. Ακόμα θυμάμαι το Brindisi, το πρώτο πράγμα που βλέπεις όταν φτάνεις στο Brindisi είναι η βιομηχανική περιοχή του Πεντάνιε, φουγάρα δηλαδή και εργοστάσια. Και θυμάμαι ότι γνώρισα ένα παλικάρι, έναν Ιταλό από το Brindisi που ήταν πολύ ευγενικός και μου είπε στα αγγλικά ότι θα περάσω πολύ όμορφα στην Πούλια, ότι είναι ωραία για τους νέους, έχει ωραία ζωή, διασκέδαση, τελευταία έχει ανέβει πολύ και τουριστικά. Οπότε είχα κατέβει στο Brindisi με μεγάλο ενθουσιασμό. Έμεινα στην Πούλια 3 μήνες. Έμεινα Απρίλη, Μάη, Ιούνι και λίγο από τον Ιούλιο. Και μετά έκανα ένα road trip στην Μπασιλικάτα και στην Καλάμπρια. Δυστυχώς στην Ποτέντσα, που είναι μια πόλη της Μπασιλικάτα, κόλλησα κορονοϊό εκεί στα τέλη Ιουλίου, όπου ταλαιπωρήθηκα περίπου για 20 μέρες και ανάρρωσα από τον κορονοϊό εν τέλει με μια απίστευτη ταλαιπωρία γιατί είχα προπληρώσει και Airbnb και άλλαζα κάθε 4-5 μέρες για περίπου ένα μήνα και δεν μπορούσα να το αλλάξω αυτό. Οπότε είχα την ανάρρωσή μου από τον κορονοϊό, είχα αυτή την περιπέτεια, είχα και τις μετακινήσεις της συνεχής και τα συνεχόμενα ταξίδια με το αυτοκίνητο, τα οποία δεν με βοηθούσαν στην ανάρρωσή μου. Αφού ταλαιπωρήθηκα 20 ολόκληρες ημέρες από τον κορονοϊό, ανάρρωσα εν τέλει στην Καλάβρια και βρήκα τις δυνάμεις να οργανώσω το ταξίδι μου στη Σικελία. Στη Σικελία βρίσκομαι εδώ και 2 μήνες. Οπότε σύνολο στην Ιταλία βρίσκομαι περίπου 5,5 με 6 μήνες. Δηλαδή θα κλείσω 6 μήνες τώρα 14 Νοεμβρίου. Η εμπειρία μου τώρα. Από όλες τις περιοχές που είδα, Πούλια, Μπασιλικάτα, Καλάμπρια και Σικελία, μπορώ να πω ότι μου άρεσε νούμερο ένα η Πούλια, ίσως και επειδή ήταν η πρώτη περιοχή να είχα έτσι έναν ενθουσιασμό και μια παιδική έξαρση. Αλλά νομίζω ότι δεν ήταν μόνο αυτό, είναι και το μέρος υπέροχο. Η Πούλια είναι ένα ανοιχτό μουσείο από άποψη μνημείων, αρχιτεκτονικής, αρχαιολογικών χώρων. Έχει συναρπαστικό νοστιμότατο φαγητό και έχει πολλά να προσφέρει και στον τουρίστα αλλά και στον άνθρωπο που θα
θα επιλέξει την Πούλια για να ζήσει εκεί, για να ζήσει την ιταλική εμπειρία. Και δεύτερη στη λίστα, έτσι που μ' άρεσε πιο πολύ, θα βάλω τη Σικελία. Η Σικελία είναι ένα τεράστιο νησί, που αυτό έχει τα θετικά του και τα αρνητικά του. Θετικό γιατί έχει πολλά μέρη να δεις και διαφορετικές εικόνες και διαφορετικά ερεθίσματα. Αλλά είναι και αρνητικό γιατί κουράζει κάποια στιγμή, διότι οδηγάς πολύ και είναι πολύ ακριβή η βενζίνη και χρειάζεσαι πολλά χρήματα για τα πέρα δόθε με το αυτοκίνητο. Όμως η Σικελία είναι το καλοκαίρι, είναι οι παραλίες, είναι και οι ορεινοί οικισμοί, είναι το φαγητό, τα γλυκά, το κασάτο, το κανόλο, οι γρανίτες, τα παγωτά. Είναι τόσα πολλά πράγματα η Σικελία. Η Μάνια Γκρέτσα, η οποία εκτείνονταν από την Πούλια μέχρι και την Βασιλικά, τα Καλάμπρια και όλη τη Σικελία, και τον βλέπεις, το ελληνικό αποτύπωμα το βλέπεις τριγύρω σου και νιώθεις περήφανος ως Έλληνας. Λες, έφτασε ο ελληνισμός μέχρι και εδώ. Οπότε μπορώ να πω ότι γενικά η εμπειρία μου στην Ιταλία είναι συναρπαστική. Κάθε μέρα ανοίγω το χάρτη και λέω σε ποιο μέρος να πάω. Βέβαια βοηθάει το ότι αλλάζω μέρος, αλλάζω πόλη κάθε ένα μήνα σχεδόν. Κλείνω μηνιαίες διαμονές μέσω Airbnb που βγαίνουν πιο οικονομικές. Και έτσι κάθε μήνα είμαι ουσιαστικά σε ένα καινούριο περιβάλλον, με καινούρια χωριά, καινούρια μέρη. Όλα είναι καινούρια, από το σούπερ μάρκετ μέχρι το ATM της τράπεζας. Τα βεζινάδικα, όλα τα πάντα. Η καθημερινότητά μου εδώ και σχεδόν 6 μήνες είναι μια συνεχής εξερεύνηση και μια συνεχής προσαρμογή. Με κάνει πολύ χαρούμενο, με κάνει πολύ ευτυχισμένο αυτή η κατάσταση, ειδικά μετά από 2,5 χρόνια εγκλεισμού στη Δράμα και 2,5 χρόνια που ήταν για όλο τον κόσμο πολύ μονότονα και δύσκολα. Το μόνο αρνητικό πράγμα που θα μπορούσα να πω για την Ιταλία είναι ότι η Νότια Ιταλία δυστυχώς δεν έχει καλούς δρόμους. Γκράμπα γκρούπα το αυτοκίνητο μου έχει βγάλει τόσες βλάβες ήδη. Κάθε μήνα σχεδόν βγάζει κάτι καινούριο για να φτιάξω. Βέβαια είναι και ένα παλιό αυτοκίνητο, τον αποκαλώ γέρο μου, 17 χρονών αμάξι, αλλά και οι δρόμοι της Νότιας Ιταλίας δεν βοηθούν καθόλου, παιδιά. Ένα άλλο αρνητικό ίσως θα ήταν το ότι δεν ομιλούν την αγγλική γλώσσα και αυτό σε κάποιες περιπτώσεις είναι πολύ δύσκολο, ειδικά όταν εγώ γνωρίζω ιταλικά, είχα μάθει από μια αυτοδιδακτική μέθοδο πριν ακόμη έρθω εδώ και γνωρίζω κάποια βασικά, πώς να ψωνίσω, πώς να πω κάποια απλά πράγματα, πώς να επιβιώσω. Αλλά ακόμη και γνωρίζοντας αυτά τα βασικά, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις είναι εξαιρετικά δύσκολο να συνεννοηθείς και να βγάλεις άκρη. Δεν μιλάνε αγγλικά, υπάρχει δυσκολία στην επικοινωνία πολλές φορές. Και ένα άλλο πράγμα που διαπίστωσα δυστυχώς σε κάποια από τα σπίτια που έμεινα, δεν είναι φιλόξενοι όπως οι Έλληνες, δηλαδή είναι λίγο πιο ψυχροί, δεν δίνουν τα πάντα, πολλές φορές αποφεύγουν να σε βοηθήσουν σε κάποιο πρόβλημα, 38 παράδειγμα στη Καλάμπρια που είχε τελειώσει το υγραέριο της κουζίνας και δεν μπορούσε να μαγειρέψω και ο ιδιοκτήτης του Airbnb δεν απαντούσε στα μηνύματά μου μέχρι να έρθει η ώρα να κάνω check-out. Προφανώς και καταλαβαίνετε ότι δεν ήθελε να πληρώσει καινούριο υγραέριο. Οπότε νιώθω ότι στο κομμάτι του τουρισμού οι Έλληνες είμαστε πιο μπροστά. Δεν λέω ότι όλοι οι Έλληνες είμαστε τέλειοι και σούπερ φιλόξενοι, εννοείται υπάρχουν και κακοί επαγγελματίες Έλληνες στον τουρισμό. Απλώς η πλειοψηφία των Ελλήνων είναι καλύτερη σε σύγκριση με την πλειοψηφία των Ιταλών. Πιο φιλόξενοι, από καρδιάς φιλόξενοι, πιο φιλότιμοι, πιο πολύ να προσπαθούν οι Έλληνες να ευχαριστήσουν τον τουρίστα. Αυτό και ως Έλληνας τουρίστας το έχω βιώσει και ως μάρτυρας του πώς είναι οι Έλληνες που ασχολούνται με τον τουρισμό απέναντι στους ξένους στα νησιά όπου έχω ζήσει και έχω εργαστεί στο παρελθόν. Όλη αυτή η εμπειρία συνέβη διότι άλλαξα καριέρα, έχω αφήσει πίσω μου τη μουσική μου καριέρα, κάτι που με πόνεσε πολύ στην αρχή αλλά ήταν και μια συνειδητή απόφαση διότι και η υγεία μου πλέον δεν ακολουθούσε. Κάποια μικρά προβλήματα υγείας που είχα
ουσιαστικά μου επέτασαν να πάρω αυτήν την απόφαση να σταματήσω τη μουσική μου καριέρα. 15 χρόνια ολόκληρα δούλεψα ασταμάτητα, σεζόν, καλοκαίρι, χειμώνα, καλοκαίρι, χειμώνα. Έκανα πολλά live, βρέθηκα στην Κίνα, βρέθηκα στην Ιαπωνία, φούσκωσα από περηφάνεια, αλλά η πανδημία με όλη αυτή την αναδουλειά που έφερε στο κομμάτι του θεάματος και της μουσικής με έκανε να αποφασίσω να αφήσω αυτό το πεδίο της μουσικής και να προσπαθήσω να επιβιώσω αλλιώς. Έτσι λοιπόν ασχολούμαι με μεταφράσεις, κάνω μεταφράσεις από το σπίτι και δουλεύω με όλη την ευελιξία που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Δουλεύω όσο θέλω εγώ και από όπου θέλω εγώ. Γι' αυτό το λόγο μπόρεσα και κατάφερα και κάνω αυτή την ομαδική ζωή τώρα στην Ιταλία. Ο σκοπός μου μακροχρόνια είναι, αν όλα πάνε καλά και υπάρχει υγεία φυσικά, να γυρίσω όλη την Ιταλία, από νότο μέχρι βορρά. Ακόμα δεν έχω φτάσει στο βορρά. Τώρα σε 10 μέρες μετακομίζω στην Μάλτα. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε μια μικρή πόλη της Σικελίας, κοντά στην Κατάνια που λέγεται Λεντίνη, σε μια πανέμορφη βίλα, η οποία έχει και πισίνα, και χάρηκα για πρώτη φορά στη ζωή μου την αίσθηση του να έχεις ένα σπίτι με πισίνα. Και την αίσθηση του να έχεις ένα σπίτι μέσα στη φύση, χωρίς γείτονες, χωρίς φασαρία, αυτοκίνητα, καυσαέρια. Είναι ένας κήπος γεμάτος με δέντρα, γύρω ολόγυρα από το σπίτι. Έχω θέα στην Έτνα, η οποία καπνίζει σχεδόν κάθε μέρα, 3.300 μέτρα υψόμετρο. Και μάλιστα αύριο σκοπεύω, πρώτα ο Θεός, να πάρω το αυτοκίνητό μου και να ανέβω να δω την Έτνα. Θα είναι μεγάλη εμπειρία αυτό για μένα. Το φαγητό είναι πάρα πολύ νόστιμο. Εγώ που δεν έτρωγα μακαρόνια στην Ελλάδα, έχω τσακίσει τα μακαρόνια εδώ, γιατί είναι και πιο νόστιμα εδώ και πιο πολλές ποικιλίες υπάρχουν. Υπάρχουν μακαρόνια γεμιστά, ραβιόλια, κανελόνια, μακαρόνια σπιτικά, μακαρόνια ολικής άλεσης, τεράστια ποικιλία και στα μακαρόνια ολικής άλεσης, κάτι που στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Και φυσικά όλα τα ανθυγινά πράγματα όπως οι πίτσες, τα καλτσόνε, οι φωκάτσιες, τα γλυκά, τα παγωτά, όλα αυτά τα πράγματα στην Ιταλία είναι πολύ ωραία και μου αρέσουν πολύ και τα γαλακτοκομικά, τα κασέρια, τα μαλακά, ειδικά αυτά που απλώνουν πάνω στις φρυγανιές. Έχω πάρει μερικά κιλά πάλι, ενώ είχα κάνει μια δίαιτα το καλοκαίρι και είχα χάσει και είχα έρθει σε ένα επιθυμητό βάρος, τώρα έχω ξαναγεμίσει λίγο. Το ελέγχω όμως, προσπαθώ σιγά σιγά να τρώω λιγότερο τα βράδια. Βρίσκομαι σε μια φάση της ζωής μου όπου είμαι πολύ χαρούμενος και ισορροπημένος και γαλήνιος. Είμαι 37 χρονών. Άφησα πίσω μου αυτό το τρέξιμο της μουσικής που, αν θέλετε, ήταν μια συνεχής προσπάθειά μου για επιβεβαίωση. Γιατί ήμουν ένα άτομο που είχα έλλειμμα αγάπης και επιβεβαίωσης. Και από την οικογένειά μου το ένιωθα αυτό, συγκεκριμένα από τον πατέρα μου στα εφηβικά μου χρόνια, γιατί ένιωθα ότι δεν είχαμε κοντινές σχέσεις, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι έφαγα πολύ bullying στο σχολείο, επειδή ήμουν ένα παιδάκι διαφορετικό και ξεχωριστό από τα άλλα, τα αγόρια της ηλικίας μου. Έτσι λοιπόν η μουσική για μένα ήταν μια συνεχής επιδίωξη του χειροκροτήματος, της αγάπης, αυτής της ψεύτικης, ας πούμε, επιβεβαίωσης, η οποία βασίζεται στο ότι έχεις μια καλή φωνή και παίζεις εξαιρετικά καλά το πιάνο. Δεν ήταν μια επιβεβαίωση η οποία βασίζονταν στο ποιος είμαι εγώ. Όλοι αυτοί που με χειροκροτούσαν δεν ξέραν ποιος είμαι. Απλώς τους προσέφερα το ταλέντο μου και την αγάπη για τη μουσική και μου το ανταπέδιδαν. Όταν άφησα τη μουσική μου καριέρα, ένιωσα ότι ηρέμησα, ότι κάποια πράγματα μέσα μου καταλάγησαν και είπα στον εαυτό μου, Γκρέγκορι, είσαι αρκετός. Δεν χρειάζεται να κερδίζεις το χειροκρότημα των ανθρώπων για να νιώθεις ότι είσαι αρκετός σε αυτή τη ζωή και ότι αξίζεις και ότι πρέπει να αγαπάς τον εαυτό σου. Και έτσι λοιπόν αυτή η αλλαγή καριέρας μου έφερε απίστευτη εσωτερική γαλήνη και ηρεμία. Επίσης αυτή η αλλαγή, και είμαι πάντα υπέρμαχος των αλλαγών στη ζωή, ειδικά όταν μας κατατρώει η μιζέρια και η ρουτίνα της καθημερινότητας, αυτή η αλλαγή, το να έρθω σε μια χώρα γειτονική ναι μεν, αλλά την οποία δεν την ήξερα καλά, μόνο δύο φορές είχα έρθει ως τουρίστας, μια φορά στο Μιλάνο και στο Κόμο,
πάνω βόρεια Λοβαρδία και μια άλλη φορά στην ακτή του Αμάλφη, στο Ποζιτάνο και στο Αμάλφη και στο Σαλέρνο. Για έναν άλλο λόγο, τέλος πάντων για μια δουλειά η οποία τελικά δεν έγινε ποτέ. Ποτέ δεν είχα ζήσει παραπάνω στην Ιταλία και πάντα η ιδέα της Ιταλίας με εγωίτευε. Κάποιες στιγμές σκεφτόμουν ότι ίσως να έζησα και σε κάποια προηγούμενη ζωή στην Ιταλία, γιατί είχα κάτι όνειρα ή οράματα, δεν ξέρω ακριβώς τι ήταν αυτά, ότι ζούσα στο Μεσαίωνα σε κάποιο παλάτι της Τοσκάνης, ας πούμε. Μη με πείτε τρελό, μη με πείτε φαντασιόπληκτο, τα είχα αυτά τα όνειρα και είχα αυτή την αίσθηση ότι έχω ξαναβρεθεί εδώ. Οπότε αυτή η αλλαγή, για να το κλείσω αυτό το βίντεο για να μην βγει τεράστιο, ήταν αναζωογονητική για μένα και θα τη συνιστούσα σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει νιώσει ότι έχει λιμνάσει κάπου, ότι έχει καθίσει, ότι έχει πέσει ενεργειακά. Και πιστέψτε με, δεν χρειάζονται πολλά λεφτά, αρκεί να βρεις μια καλή δουλειά που να σου δίνει την ευελιξία να εργάζεσαι από το σπίτι. Αυτό χρειάζεσαι μόνο για να μπορέσεις να ζήσεις κι εσύ αυτό που ζω εγώ τώρα. Θα το κλείσω λέγοντας ότι η Ιταλία όντως σε κάνει να νιώθεις ότι η ζωή είναι γλυκιά, βιώνεις αυτό που λένε και εδώ la dolce vita, και έχει μια ατμόσφαιρα και έχει ένα κάτι της που σε μαγεύει. Είναι από τις αγαπημένες μου χώρες τελικά, και ας έχει και κάποια αρνητικά που ανέφερα προηγουμένως. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη ζωή μου στην Ιταλία, ανυπομονώ να τις ακούσω και θα σας απαντήσω κάτω στα σχόλια. Πατήστε και μια εγγραφή στο κανάλι μου και τα λέμε στο επόμενο.